Ήδη είναι. Βλέπω τον κύριο Γιαννούλη. Και τι περιμένετε να γίνει. Κύριε Νιδράγαση, η δικιά μας. Τι περιμένετε να γίνει αυτό το τριήμερο, καλησπέρα. Ουσιαστική δουλειά. Ουσιαστική δουλειά, λοιπόν. Υπήρχαν, θέλετε λίγο να μας σχολιάσετε και τις απουσίες σήμερα. Θα έχουμε τρεις απουσίες. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λείπει λόγω του κυρίου Καρανικά. Θα ρωτήσετε την κυρία Κρήτα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Γιαννούλης. Είναι η στιγμή λοιπόν που επιβιβάζονται στο πλοίο τώρα οι βουλευτές για να φύγουν. Στις 9 φεύγει το πλοίο. 9 η ώρα φεύγει το πλοίο. Ειρήνη Κάβο. Έχουν έρθει όλοι, Ειρήνη μου, εκεί τι βλέπεις? Θα είναι 20-25 άτομα από εδώ, τα υπόλοιπα από την Κώστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει εδώ τον κύριο Γιαννούλη και τον κύριο Παπά, τον κύριο Χρήστο Παπά, Πέτρο Παπά. Μίλησε, ήταν πολύ εξυπηρετικός και μάλιστα όταν τον ρωτήσαμε για την επιλογή αυτή να γίνει εκτός έδρας αυτή η συνεδρίαση, μας είπε ότι είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται πολύ στο εξωτερικό και είναι ένα μέρος χωρίς περισπάσεις. Θα κάνει καλό λοιπόν στο κόμμα αυτό, θα γίνει μία σύσφιξη των σχέσεων. Θα το αφήσουν στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη. Θα κάνουν την παρουσίαση. Στο ξενοδοχείο όμως, γιατί θα έχουν και ελεύθερη ώρα, μπορούν να έχουν και ένα μαγιό, φτάνουν γυαλί. Ειρήνη, πίσω σου, για δες τι γίνεται, γιατί θα έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να μας πούν πώς βλήδαν την κόντρα μεταξύ του κυρίου Καρανίκα και της κυρίας Ακρίτα. Να ρωτήσουμε την Ακρίτα, λέει ο Γιαννούλης. Ρωτήσαμε τον κύριο Γιαννούλη, δεν ήθελε να σχολιάσει. Η κυρία Ακρίτα δεν θα πάει πρώτα απ' όλα. Έχει ότι έχει μια ομιλία το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, και δεν θα είναι παρούσα στις πέτσες. Θα δούμε τους υπόλοιπους τώρα. Θα έρθουν και σε λίγο. Έχουν περάσει όλοι μέσα ή όχι, Ειρήνη? Έχουν περάσει κι άλλοι? Δεν έχουν επιβεβαστεί όλοι. Όχι, τώρα έχουμε από λεπτό σε λεπτό. 20 περίπου βουλευτές, έχουμε ακόμα λίγο μέλη. Έχουμε χρόνο. Ωραία. Άρα θα ξανάρθουμε σε σένα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πέτρο Παπά. Έτσι. Τι είπε, για να τον ακούσουμε. Είναι μια καινούργια διαδικασία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική, πολύ ουσιαστική. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα γυρίσουμε ακόμα δυναμικότεροι, προκειμένου να καταθέσουμε τις πολιτικές μας και να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και την εμπιστοσύνη του κόσμου σε εμάς. Από την Κουμουνδούρου στις Πέτσες, λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα, για πρώτη φορά γίνεται αυτό, είναι και μια πρόταση για να γίνει σύσφιξη σχέσεων με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χρήσιμες αυτές οι διαδικασίες. Χρησιμοποιούνται από εταιρείες, χρησιμοποιούνται από επιστημονικές εταιρείες. Εμείς, εγώ ως γιατρός, το κάναμε συχνά, να έχουμε κλειστά σχολεία σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν περισπάσεις. Θα είναι πολλές οι ώρες της δουλειάς. Θα παρουσιάσουμε και έναν απολογισμό του έργου μας, αλλά παράλληλα και τον σχεδιασμό μας για το μέλλον. Και σίγουρα θα συσφίξουμε και τις σχέσεις μας.